Ιστορίες που δεν θα αντέξετε να ακούσετε μέχρι το τέλος Part 2. Τα είχαμε πει και στο προηγούμενο, τα ξαναλέμε εν συντομία και τώρα. Όχι, δεν είναι τόσο τρομακτικές που δεν θα αντέξετε. Απλά είναι ψυχοφθόρες. Κομμάτια πραγματικής ζωής, μπιζέρκες και απόγνωσης από το Art Confession. Όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα θα είναι αρκετά ευαίσθητα. Μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε άσχημα, να θυμώσετε με μερικούς ανθρώπους, ίσως σε κάποιους να τρομάξετε. Πολλοί έλεγαν ότι αυτές οι ιστορίες, μια σκηνή από το Reddit, είναι κατά πάσα πιθανότητα ψεύτικες. Εμείς εδώ θα θέλαμε να πούμε πως κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται, αλλά καθίστε και σκεφτείτε για μισό λεπτό, όταν τις ακούσετε, αν αυτά τα πράγματα θα ήταν τόσο απίστευτα να συμβούν σε κάποιον ή ακόμα και σε εμάς τους ίδιους. Για εμάς αυτό είναι αρκετό. Μας μη χάνουμε άλλο χρόνο και ας προχωρήσουμε με το βίντεο. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι αυτού του χρήστη και ονομάζεται «Ανακάλυψε ότι ο καλύτερος μου φίλος που πέθανε ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα μου». Το γράφω σε εξομολόγηση γιατί δεν ξέρω πού να μιλήσω γι' αυτό και δεν θέλω τα παιδιά μου να το βρουν στον κύριο λογαριασμό μου. Ο φίλος μου πέθανε λίγους μήνες λόγω καρδιακών προβλημάτων. Φρόντιζε τον εαυτό του, οπότε ήταν ένα σοκ για όλους. Ειδικά η σύζυγός του που ήταν μαζί στο σπίτι τους όταν πέθανε. Λόγω αυτό αποφάσισε να μετακομίσει κάπου αλλού και επειδή εκείνη και η κόρη της ήταν ακόμα πληγωμένη, μου ζήτησε να μαζέψω τα πράγματά του. Είχε κάποια κουτιά στο υπόγειό του και μετά από λίγο άρχισε να νιώθω νοσταλγία και αποφάσισα να τα κοιτάξω. Βρήκα φωτογραφίες μας από τότε που ήμασταν παιδιά μέχρι και από τους γάμους μας. Αυτό ήταν αρκετό για να με κάνει να νιώσω άσχημα και σταμάτησα για λίγο να τα μαζεύω. Αλλά ένα από τα κουτιά φαινόταν να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γι' αυτό αποφάσισα να το ελέγξω σε περίπτωση που περίεχε κάτι σημαντικό. Προς έκπληξή μου ανακάλυψα φωτογραφίες από αυτόν και τη σύζυγό μου από τότε που ήμασταν όλοι μαζί να κάνουμε παρέα, καθώς και πιο πρόσφατες φωτογραφίες από οικογενειακές συναντήσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν από το τελευταίο πάρτι γενεθλίων της γυναίκας μου. Δίπλα στις φωτογραφίες υπήρχαν γράμματα που δεν τις έστειλε ποτέ. Το πρώτο με ημερομηνία 2 μήνες πριν τη γνωρίσω. Το τελευταίο ήταν επίσης την ίδια ημερομηνία του πάρτι γενεθλίων της. Υπήρχε ένα που ξεχώρισε περισσότερο από όλα. Η ημερομηνία του ήταν λίγο μετά αφού το άρχισε να βγαίνω με τη γυναίκα μου. Έγραψε ότι ο καιρός του είχε περάσει και αφού η ευτυχία μου ήταν τόσο σημαντική όσο η δική του, απλά θα μας πρόσεχε. Θα κρατήσω το κουτί το ασφαλές, καθώς δεν είναι μυστικό μου για να το αποκαλύψω. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Porta Spons και ονομάζεται «Φώναξε στον παππού μου που πας και από άνοια». Τώρα είναι η τελευταία ανάμνηση που έχει από μένα. Όταν ήμουν έφηβος, ο παππούς μου έμενε μαζί μας. Εκείνη την εποχή έπασχε από τα πρώιμα σημάδια άνοιας. Η αλήθεια είναι πως το συμπαθούσα πάρα πολύ και ήμασταν πολύ κοντά γιατί μας φρόντιζε από την παιδική μου ηλικία και ήταν παρόν ενώ μεγάλωνα. Δεν ήμουν το τέλειο παιδί, ούτε ήμουν το καλύτερο άτομο όταν ήμουν έφηβος. Χάνω συχνά την ψυχραιμία μου για τα πιο μικρά πράγματα. Αφού ο παππούς μου έπασχε από άνοια, συχνά επαναλάμβανε πράγματα όπως θέματα, ερωτήσεις κτλ. Ήμουν απασχολημένος με κάτι και τότε ο παππούς μου με ρωτάει για 5η φορά πότε θα είναι έτοιμο το δείπνο. Έχασα την ψυχραιμία μου και του φώναξα. Θυμάμαι τα λόγια που είπα και θα το μετανιώνω για πάντα. Θυμάμαι να λέω, παππού, για τελευταία φορά είναι πολύ νωρίς για δείπνο. Γιατί δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είδα κίνησα τα συναισθήματα που ένιωσε και αμέσως μου ζήτησε συγγνώμη. Για πρώτη φορά είδα δάκρυα στα μάτια του παππού μου και μου ζήτησε συγγνώμη που είχε άνοια. Λίγους μήνες αργότερα η άνοια του επιδεινώθηκε σε Αλτσχάιμερ και αυτή ήταν η πρώτη φορά που τον είδα ξανά. Είδα την τρομαγμένη εμφάνισή του και την αντίδρασή του όταν με αντίκρισε εκείνη την ίδια που ήταν τη μέρα που του φώναξα. Και κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν με κοιτούσε με τον ίδιο τρόπο. Πάντα θα με καλωσόριζε με αυτό το συνέστημα. Μισώ τον εφηβικό μου αυτό γιατί ήμουν ένας εγωιστής κόπανος. Ο παππούς μου πέθανε πέρυσι και είμαι ο μόνος που ποτέ δεν ανέφερε το όνομά του στη διαθήκη του. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Ροανό και Βιρτζίνια και ονομάζεται «Είπα ψέματα στον τυφλό μου γείτονα ότι μετακόμισα». Πριν από πολλά χρόνια στεκόμουν σε ένα από τα μπαλκόνια μου όταν ένας οδηγός ταξί πατούσε στα σταμάτητα την κόρνα του και φώναζε σε ένα τυφλό να περπατήσει προς τη φωνή του από το δικό του σπίτι. Αυτή η κατεύθυνση ήταν προς ένα πολυσύχναστο δρόμο. Ο συγκάτοικός μου και εγώ κατεβήκαμε και το βοηθήσαμε να φτάσει στο ταξί και την είπαμε στον οδηγό επειδή ήταν τόσο αγενής. Έκανα το λάθος να δώσω στον τυφλό γείτονά μου τον αριθμό του τηλεφώνου μου ώστε να μπορώ να τον πάω που ήθελε με το αμάξι μου στο μέλλον. Τότε άρχισε και τα τηλεφωνήματα και δεν σταμάτησαν ποτέ. Και όταν τον πήγα εκεί που ήθελε με το αμάξι μου, θα ζητούσε να κάνουμε διάφορες παρακάμψεις. Μου άρεσε να τα έχω όλα υπολογισμένα από τη φύση μου, οπότε αν μου είχε πει κάτι εκ των προτέρων που ήθελε να πάει, θα ήταν ok. Αλλά όχι, θα οδηγούσαμε και μου έλεγε για 2-3 επιπλέον μέρη που ήθελε να περάσουμε.
και κάθε μέρα ήθελε βόλτες και μάλιστα θα με καλούσε να με επενθυμίσει να τον πάω κάπου. Ποτέ δεν ήταν υπερβολικά αργά γι' αυτό. Τελικά δεν άντεξα άλλο, οπότε τον ρώτησα πόσο τυφλός ήταν. Η απάντηση του ήταν ότι ήταν εντελώς τυφλός. Μία ή δύο εβδομάδες αργότερα, αφού το είπε ότι είχα μια συνέντευξη εργασίας σε μια άλλη πόλη. Μια εβδομάδα μετά το είπε ότι πήρε τη δουλειά και πως θα με μακρινόμουν. Αφού μετακόμισα, ήταν περίεργο να τον βλέπω να περπατάει ο ίδιος σιωπηλά από μπροστά μου, ενώ εγώ στεκόμουν ακίνητο στο πεζοδρόμιο. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Tommy Fitzgerald και ονομάζεται «Έβαλε έναν σκορπιό μέσα στην κουκούλα μια συμμαθητριάς μου στο Λύκειο». Παλιά, όταν ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου, πήρα δύο μπουκάλια κρασί ρυζιού από το Βιετνάμ. Μέσα στο μπουκάλι με το αλκοόλ υπήρχε μια κουλουριασμένη κόμπρα με ένα σκορπιό στο στόμα του. Κατέληξα να πιω το κρασί ρυζιού και ενώ καθάριζα, έσπασα το μπουκάλι κατά λάθος και κατέληξα να πάρω το περιεχόμενό του. Την επόμενη μέρα, όταν πήγα στο σχολείο, πήρα το σκορπιό και δεν ήμουν σίγουρος τι θα έκανα με αυτόν, αλλά ήξερα ότι ήθελα να προσπαθήσω να κάνω μια φάρση σε κάποιον. Όταν πήγα και μεσημεριανό εκείνη τη μέρα, καθόμουν με τον καλύτερο μου φίλο, τον Ρος, και αρχίσαμε να ρίχνουμε ιδέες για το τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή κοίταξα απέναντι από το τραπέζι και ήταν ένα κορίτσι που δεν συμπαθούσε και πολύ στην καφετέρια. Πήγα σε αυτή και τη χαιρέτησα, της έδωσα μια αγκαλιά και χωρίς να καταλάβει, της πέταξα το σκορπιό μέσα στην κουκούλα της. Έμεινε εκεί κατά τη διάρκεια του γεύματος. Την κοιτάξαμε απλώς περιμένοντας να την αναποδογυρίσει, αλλά αυτό δεν συνέβη. Τελικά χτύπησα το κουδούνι και πήγα στην επόμενη τάξη με απογοητευμένος. Περίπου 20 λεπτά αργότερα ήμουν ενθουσιασμένος με το τεστ πρακτικής που κάναμε εκείνη τη μέρα και ξέχασα όλα όσα είχαμε κάνει. Το μάθημα ήταν πολύ ήσυχο με ήχους όπως το ξύσιμο μολυβιού και τους περιστασιακούς βύχες και φτερνίσματα που έσπαγαν τη σιωπή που και που, όταν ξαφνικά η σιωπή έσπασε από πολλές δυνατές διαπεραστικές κραυγές έξω από την αίθουσα και μερικά παιδιά έτρεξαν στην πόρτα, αλλά δεν είδαν τίποτα. Μετά από γέλια και άτομα που μιλούσαν, ο δάσκαλος μας είπε να το αγνοήσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Την επόμενη μέρα ανακάλυψε ότι η κοπέλα κατέληξε να ξαπλώσει το γραφείο της και να αναποδογυρίσει την κουκούλα της πάνω στο κεφάλι της, κάνοντας έτσι το σκορπιό να πέσει ακριβώς μπροστά στα μάτια της στο γραφείο της. Προφανώς πανικοβλήθηκε τόσο άσχημα που κατάφερε να αποδογυρίσει ολόκληρο το γραφείο και προσπάθησε επίσης να ξεφύγει από το σκορπιό. Ένα ζευγάρι άλλα κορίτσια τον είδαν και άρχισαν να ρουλιάζουν επίσης. Προφανώς χρειάστηκε λίγος χρόνος για να καταλάβουν ότι ήταν νεκρό και τζάμπα τρόμαξαν. Εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι ήταν ξεκαρδιστικό όλο αυτό, αλλά τώρα που το θυμάμαι, όλο αυτό σαν μεγαλύτερος, καταλαβαίνω πως θα μπορούσε να τελειώσει πολύ χειρότερα και πως το κορίτσι θα μπορούσε να είχε σπάσει το κεφάλι της αν έπεφτε στον πάτο με κάτι παρόμοιο. Και φυσικά, εγώ θα ήμουν υπεύθυνος. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Seth Little Bird και ονομάζεται «Απειλούσα το αγόρι μου με όπλο για 8 ώρες. Ήθελα να τραβήξω τη σκανδάλη». Η εξομολόγηση είναι από την οπτική πλευρά γυναίκας. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Δεν ήταν κάποιος μεγάλος επικός τσακωμός που το ξεκίνησε αυτό. Είχαμε μια απλή διαφωνία και μου έστριψε. Δεν έπαθα κάποια κρίση, είχα πλήρη επίγνωση των πράξεών μου. Ήμασταν σε μια ευτυχισμένη σχέση, σε εκείνο το σημείο για 3 χρόνια. Ξύπνησα μια μέρα και τσακωθήκαμε για κάτι που δεν θυμάμαι καν τώρα. Προσπάθησε να φύγει για να με αφήσει να ηρεμήσω και τα έχασα. Έπιασε το όπλο μου και του είπα ότι θα μιλούσαμε τώρα. Το όπλησε και το σημάδευα κρατώντας τον αιχμάλωτο στην κρεβατοκάμαρά μας για περίπου 8 ώρες. Δεν ήμουν ποτέ βία στη ζωή μου πιο πριν, χωρίς προειδοποιητικά σημάδια κτλ. Κατάφερε να με πείσει να ηρεμήσω και αντί να τηλεφωνήσει στην αστυνομία, βρήκε τη βοήθεια που χρειαζόμουν μέσω ειδικών γιατρών. Διαγνώστηκα με μετατραυματικό στρες, κοινωνικό άγχος και κατάθλιψη, η οποία μάλλον προέρχεται από το μετατραυματικό στρες. Ήταν εκεί για μένα σε κάθε νέο μου βήμα και η ενοχή που νιώθω δεν θα μου περάσει ποτέ. Η ζωή θα μπορούσε να έχει συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο αν είχα τραβήξει τη σκανδάλη. Αυτό συνέβη πριν από περίπου 10 χρόνια και τώρα είμαστε παντρεμένοι και έχουμε δύο όμορφα παιδιά. Κοιτάζοντας μας τώρα, κανείς δεν θα φανταζόταν τι συνέβη. Ποτέ δεν είπαμε σε κανένα τίποτα και αυτό στάθηκε δίπλα μου στη σκοτεινή μου στιγμή. Τα ψυχολογικά προβλήματα είναι πραγματικά. Αντί να αφήνεις κάτι έτσι, χωρίς να κάνεις κάτι και να τρέχεις μακριά από τους άλλους, καλό είναι να γυρέψεις τη βοήθεια ειδικού. Η ζωή που τελικά ζούμε μαζί είναι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και θα μπορούσε πολύ εύκολα εκείνο το βράδυ πριν από 10 χρόνια να την είχα χάσει μέσα από τα χέρια μου. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Giraffe Tooth και ονομάζεται «Πέταξε έναν που έκανε το stop έξω από το αμάξι μου στη μέση της ερήμου». Πριν από περίπου 8 μήνες, οδηγούσα μόνος μου σε ένα ταξίδι για να επισκεφθώ τους γονείς μου. Το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού περνά από μια έρημο με σχεδόν καθόλου βλάστηση.
Περίπου μία ώρα στο ταξίδι βλέπω ένα άτομο 20 με 30 χρονών, με σόρτς, μπλουζάκι, σακίδιο και ένα μπουκάλι νερό που μου κάνει νόημα με τις αντιχειρές του στην άκρη του δρόμου. Θεωρώντας ότι ο δρόμος χρησιμοποιείται λιγότερο στις μέρες μας, αποφάσισα να τον βοηθήσω γιατί δεν κυκλοφορούσαν άλλα αμάξια εκείνη τη μέρα. Στην αρχή φαίνονταν αρκετά φυσιολογικός, αλλά αφού γνωριστήκαμε και μιλήσαμε για λίγο, άρχισε να φέρεται παράξενα. Περιστασιακά τίναζε το κεφάλι του 2-3 φορές και έκανε γκριμάτσες. Αλλά θα συνέχιζε με τη συζήτηση κανονικά, σαν να μην συνέβη τίποτα. Περίπου 30 λεπτά μετά, ενώ οδηγούσα, άρχισε να μιλάει για πολιτική και ήμουν σίγουρος ότι ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα ήταν ο σωστός τρόπος. Δεν φοβόμουν να μοιραστώ τις δικές μου σκέψεις και απόψεις, οπότε το έκανα όσο πιο σεβαστά μπορούσα. Χωρίς προειδοποίηση, με έκοψε τα μισά της πρότασής μου και ούρλιαξε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Σοκαρίστηκα και πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, είχε προφανώς να κάνει με ναρκωτικά. Με έκανε να βιώσω αρκετά άβολα που ήμουν μόνος μαζί του στο αμάξι σε εκείνο το σημείο, οπότε τράβηξε το χειρόφρενο και του φώναξε να βγει από το αυτοκίνητό μου. Πήρε τα πράγματά του και μόλις βγήκε έξω, γκάζωσα και τον άφησα σε μια περιοχή τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα μακριά από την πλησιέστερη πόλη. Αργότερα, όταν έφτασε στο σπίτι των γονιών μου, κοίταξε στην πόρτα του συνοδικού και είδα πως είχε αφήσει το μπουκάλι με το νερό του. Υποθέτω ότι είναι εντάξει, αλλά ποιος ξέρει. Ίσως σκότωσα κάποιον που έκανε το stop, απλά και μόνο γιατί δεν κοίταξε στα δεξιά μου για μερικές ώρες. Η παρακάτω εξομολόγηση είναι του χρήστη Special Need Devil και ονομάζεται «Θα κλείσω το με μεγάλη αναπηρία 7χρονο παιδί μου σε μια εγκατάσταση που ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα έτσι ώστε να ξεχάσω πως υπάρχει. Δεν λυπάμαι γι' αυτό». Η εξομολόγηση είναι από την οπτική πλευρά γυναίκας. Δεν μπορώ να το πω αυτό σε κανέναν, ούτε καν στον ψυχολόγο μου. Μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε και ίσως να το αξίζω. Ρωτάω μόνο τι θα κάνετε εσείς αν είσαστε στη θέση μου. Όχι αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Τι θα κάνετε πραγματικά. Είμαι ανήπαντρη μητέρα δύο αγοριών, 12 και 7. Ο σύζυγός μου πέθανε πριν από 3 χρόνια σε εργατικό ατύχημα. Ένα μεγάλο κομμάτι μέσα μου πιστεύει πως ήταν αυτοκτονία. Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα να κάνει το λάθος που έκανε και να προκάλει το θάνατό του. Και είχε κάνει μια ενέργεια λίγο πριν από αυτό, με την οποία φρόντισε ότι οι συνάδελφοί του δεν θα βρισκόντουσαν στο δωμάτιο. Πιστεύω πως αυτοκτόνησε λόγω του μικρότερου γιού μας και κανείς δεν μπορεί να μου αλλάξει γνώμη. Μας είπαν όταν ήμουν έγκυος ότι θα γεννιόταν με σύνδρομο Down. Μπορούσαμε να το χειριστούμε αυτό. Ακόμα και αν ήταν σοβαρό. Αποδείχθηκε ότι είχε απώλεια χρωμοσωμάτων. Η διαταραχή του είναι σπάνια, οπότε δεν θα δημοσιεύσω πια ακριβώς, αλλά αρκεί να πω πως δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω από ό,τι είναι τώρα ή ήταν ποτέ. Και αυτό που είναι, είναι τίποτα. Δεν φαίνεται να έχει καμία επίγνωση και ποτέ δεν είχε. Τα μάτια του είναι κλειδωμένα σε μια θέση, δεν ανταποκρίνεται στο θόρυβο, στο άγγιγμα ή στον πόνο. Χρειάζεται συνέχεια τη φροντίδα μου. Δεν είναι ικανός για τίποτα. Τροφοδοτείται με σωλήνα και με οξυγόνο. Φοράει πάνες και θα είναι για πάντα έτσι. Δεν κάνει ήχους, δεν προσπαθεί να επικοινωνήσει. Ποτέ δεν έκλαιγε καν ως μωρό. Και δεν έχει κάνει ποτέ προσπάθεια να αλληλεπιδράσει με κανέναν ή το περιβάλλον του. Δεν είμαι αναστατωμένη επειδή έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Νιώθω αυτό που νιώθω γιατί αυτό το πράγμα καταλαμβάνει το 200% του χρόνου μου και δεν κάνει τίποτα. Δεν γέννησα ένα τέλες παιδί. Δεν γέννησα παιδί. Δεν τον αγαπώ. Δεν έχει προσωπικότητα, δεν υπάρχει τίποτα για να αγαπήσω. Κι όμως είμαι υπεύθυνη γι' αυτόν. Εκτός από όσα έχω ήδη αναφέρει, είναι ιατρικά έθραστος. Παθαίνει αναπνευστικές κρίσεις, έχει δυσκυλιότητα, το νευρικό του σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, προβλήματα με το σωλήνα G, παθαίνει εύκολα λοιμώξεις, πληγές πίεσης, ανεξάρτητα από το πώς τον ξαπλώνουμε ή πώς τον τοποθετούμε. Ο μεγαλύτερος γιος μας υπέφερε επειδή ο ανύπαρκτος αδερφός του έχει χρωματίσει τα πάντα στη ζωή του. Δεν έχει ποτέ την προσοχή μου γιατί τα βγάζω πέρα μόνη μου στο σπίτι και ο αδερφός του είναι συνεχώς σε κρίση. Έχουμε μία νοσοκόμα που επισκέπτεται το σπίτι, αλλά μόνο 20 ώρες την εβδομάδα και δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις για περισσότερα. Ξεκίνησε τη νομική σχολή, εγκατέλειψα τα όνειρά μου και το σχέδιό μου για τα παιδιά μου και για το δεύτερο παιδί μου. Ο μεγαλύτερος γιος μου δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που θέλει λόγω των χρημάτων που χρειάζομαι για τη φροντίδα και τους γιατρούς του μικρού. Πριν από μερικές ημέρες άκουσα έναν ήχο. Έτρεξα στο δωμάτιο του μικρότερου γιού μου για να τον ελέγξω, σκεφτόμουν πως μάλλον είχε ξεχάσει να αναπνεύσει ξανά ή κάτι τέτοιο. Και τότε είδα τον μεγάλο μου γιο να το χτυπάει και να φωνάζει: «Εσύ φταίς που δεν έχω μητέρα. Εσύ φταίς που δεν έχω πατέρα. Που δεν μπορώ να έχω φίλους. Που δεν μπορώ να είμαι σε αθλήματα. Δεν ζήτησα να σε έχω και ελπίζω να πεθάνεις». Αντί να τρομοκρατηθώ, απλά τον παρακολούθησα. Και ο μικρός μου γιος απλά δεν αντέδρασε. Κανένα σημάδι πόνου ή φόβου ή αναστάτωσης. Καμία αντίδραση. Τίποτα. Αναπνέει, αλλά δεν είναι ζωντανός. Δεν ξέρει ποια είμαι, δεν ξέρει ποιος είναι ο αδερφός του. Δεν έχει αίσθηση του εαυτού του, της εμπειρίας της ζωής ή της συνειδητοποίησης του περιβάλλοντος του. Δεν χρειάζεται να είναι στο σπίτι μου. Δεν ξέρει ούτε νοιάζεται που είναι. Είναι γενετικά ο γιος μου, αλλά δεν είναι οικογένεια.
Η γάτα μου που είχε προηγουμένως κακοποιηθεί, εγκεφαλικά δεν μπορεί να περπατήσει ευθεία, έχει περισσότερη προσωπικότητα και την αγαπάω πολύ περισσότερο από το γιο μου. Στην πραγματικότητα ανυπομονούσα να μεγαλώσω ένα μωρό με σύνδρομο Down. Ακόμα και ένα με σοβαρά προβλήματα. Με την κάθε αναπηρία μπορούν να έρθουν δώρα. Αυτό το αγόρι δεν είναι δώρο. Είναι ένα γενετικό λάθος για το οποίο θα έπρεπε να είχα κάνει κάτι πολύ νωρίτερα. Και η άλλη πλευρά είναι, αν έχει επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του, υποφέρει. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχει πράγματα που του αρέσουν ή όχι, δεν ξέρει ποια είναι. Εάν πονάει, δεν μπορεί να το πει σε κανέναν. Αν θέλει κάτι, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ακολουθεί κάθε θεραπεία που μπορείτε να φανταστείτε. Τίποτα δεν έκανε τη διαφορά. Και έτσι φεύγει από το σπίτι μας στις 29 του μηνός. Νιώθω ενθουσιασμένη και ανακουφισμένη και έπειτα νιώθω ενοχή γιατί ξέρω ότι θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι όταν φύγει. Έχει ήδη πάρει τον άντρα μου και τον πατέρα του γιού μου. Δούλευε τόσο πολύ κάνοντας υπερορίες για να πληρώσει τη φροντίδα του μικρότερου γιού μου. Για τις πειραματικές θεραπείες η ασφάλιση μας δεν μας κάλυπτε. Επειδή αυτός θα ήταν που έκανε την αλλαγή, υποτίθεται. Ήταν κουρασμένος και απογοητευμένος. Ζήτησε επίσης να δει έναν δικηγόρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει τις λέξεις «Δεν θέλω το γιο μου στο σπίτι μου». Έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο γιο μου. Ήμουν τόσο τυλιγμένη στο μικρό που ποτέ δεν συνειδητοποίησα πόσο τον αγνοούσαμε και τα ψυχολογικά που απέκτησε στην πορεία. Έχασε και τον πατέρα του. Δεν ήμουν μόνο εγώ που έχασα τον άντρα μου. Είναι η προτεραιότητά μου τώρα και αυτός ο μικρός μπορεί να είναι πρόβλημα κάποιου άλλου τώρα. Τουλάχιστον θα τους καταβληθεί μισθός για να τον φροντίζουν. Τουλάχιστον θα έχουν ένα διάλειμμα από αυτόν όταν σχολάνε. Θέλω απλώς να μην τον ξανασκεφτώ και δεν λυπάμαι. Και γι' αυτό λυπάμαι. Ευχαριστώ για την ανάγνωση. Μικρή σημείωση από εμάς. Ο χρήστης του Reddit, αφού τελείωσε να διηγείται το βίωμα αυτό, μπλέχτηκε σε ένα τσακωμό επειδή κάποια άλλα μέλη του Reddit την κατηγόρησαν πως έλεγε ψέματα και πως όλα αυτά στην ιστορία της δεν συνέβησαν. Ως αποτέλεσμα, η εξομολόγηση της κατέβηκε από το Reddit. Έπειτα, για να αποδείξει την αυθεντικότητα της εξομολόγησης, έδειξε στους moderators του subreddit τα στοιχεία της, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η εξομολόγησή της είναι πράγματι αληθινή. Όσο και αν ελπίσαμε πως είναι ψέματα, δυστυχώς η εξομολόγησή της είναι αληθινή.